Επιστημονικής Ομάδας. Φιλοξενούμε τον καθηγητή Μοριακής Ιολογίας και μέλος της Επιδημιολογικής Ομάδας, κύριο Πέτρο Καραγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, ποιο θα είναι το κριτήριο για τις εισηγήσεις που θα επιβάλλει η Επιδημιολογική Ομάδα, κύριε Καραγιάννη? Τι είναι αυτό που θα καθορίσει κατά πόσον θα προχωρήσουμε τελικά στην αύξηση ή και κατάργηση των SMS? Κοιτάξτε, η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα σε κανένα. Ναι. Η Συμβουλευτική Επιτροπή σκοπόν έχει να δίδει κάποιες συμβουλές όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα και πιθανές χαλαρώσεις. Από εκεί και πέρα αυτό εναπόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο πώς θα προχωρήσει. Ναι. Κατ' επέκταση, εάν μας ζητηθεί, θα εκφράσουμε την άποψη μας όσον αφορά την παρούσα επιδημιολογική κατάσταση και από εκεί και πέρα, εάν θα είναι δυνατόν, να υπάρξουν κάποιες περαιτέρω χαλαρώσεις. Ναι. Βλέπετε ότι σταθεροποιήθηκε όμως η κατάσταση, κύριε Καραγιάννη? Χτες ανεβήκαμε πάνω από τους 400 πάλι. Ανεβήκαμε πάνω από τους 400, αλλά πρέπει να πούμε ότι έγινε και ένας υπερβολικά υψηλός αριθμός δειγματοληψιών. Mm-hmm. Κόντευε τις 56.000. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πούμε ότι σαν αποτέλεσμα έστω και αυτού του ποσοστού θετικών κρουσμάτων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0,7% χαμηλότερο από τις προηγούμενες μέρες. Αυτόν το θεωρώ θετικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα λόγω της Κυριακής της Απόκρεο και λόγω των χαλαρώσεων στους χώρους εστίασης που, όπως είδαμε από τα πλάνα σας, μάλλον δεν θα μας οδηγήσουν και σε καλά αποτελέσματα να συνεχίσουμε με έτσι τρόπον να διασκεδάζουμε. Με αυτά τα πάστη, τα οποία είδαμε ότι έγιναν σε εσωτερικό χώρο και σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για τους μαθητές τι μπορούμε να πούμε? Διαμαρτύρονται έντονα οι οργανωμένοι γονείς, κύριε Καραγιάννη. Γιατί δεν πάμε σε μια λογική όπως στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπου εντοπίζονται κρούσματα σε σχολικές αίθουσες, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σπίτι για να μην κλείνει όλο το σχολείο? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε από την τηλεόραση. Θεωρώ ότι το διάταγμα είναι εκεί πέρα και πρέπει να το εισακούσουμε. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποιος διακανονισμός πριν τη λήξη του διατάγματος, αυτόν αφορά το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει και υφίσταται κίνδυνος αν επιστρέψουν τα παιδιά? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και από την εθνική αναφορά της περασμένης Παρασκευής φαίνεται ότι έναν 20% των κρουσμάτων που παρατηρούμε είναι σε ηλικίες κάτω των 18 ετών. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά αφορούν και σε παιδιά από δημοτικά και σε παιδιά από λύκεια. Mm-hmm. Φυσικά γίνονται τα τεστ, φορούν και τις μάσκες τα παιδιά από τα λύκεια, αν τούτης όμως παρουσιάζονται κρούσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι στα σχολεία που μολύνονται αυτά τα παιδιά, μπορεί να είναι και σε εξωσχολικές δραστηριότητες είτε στην οικογένεια. Επομένως υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να εισαχθεί ο ιός στα σχολεία. Θα μπορούσε όμως να ελεγχθεί με τον πρώτο τρόπο που έχετε αναφέρει. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, σήμερα είχαμε και καλοκαιρία, αν και θα επιδεινωθεί και λίγο πάλι ο καιρός το επόμενο διήμερο. Αλλά όπως και το προηγούμενο διάστημα, στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν άρχισαν να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, καθίστα το δυσκολότερη μετάδοση του ιού. Αναμένεται ότι, φαντάζομαι, κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα σιγά-σιγά. Θα διευκολυνεί το έργο της κυβέρνησης και το δικό σας? Αυτό είναι που ελπίζουμε όλοι. Θεωρώ ότι ο θερμός καιρός θα βοηθήσει υπέρμετρα, διότι δεν θα είμαστε εγκλειστοί σε εσωτερικούς χώρους που βολεύει τον ιόν στην μετάδοσή του. Και σε συνάρτηση με την αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη θα βοηθήσει να περιοριστούν τα κρούσματα. Αλλά εκείνο που πρέπει να τονίσουμε πάντοτε είναι ότι εάν δεν είμαστε ταυτοχρόνως προσεκτικοί στα μέτρα αυτοπροστασίας μας και στην εφαρμογή των πρωτοκόλων για λίγο ακόμα χρονικό διάστημα, δεν θα τα καταφέρουμε τόσο γρήγορα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.